Ο καφέ σου. Η δουλειά σου. Η ενημέρωσή σου. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το νέο BMW X1. Το πραγματικό SUV. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ στον Άστρα 92.8. Πρωινή έκδοση στο μικρόφωνο Κωνσταντίνο Ζένιας. Στο δελτίο ειδήσεων ήταν ο Σπύρος Σωτηρίου. Και βεβαίως το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Κωνσταντίνου. Πολύτιμη βοήθεια από το τηλεφωνικό κέντρο. Δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής μας και όπως προαναγγείλαμε, το Κυπριακό και οι εξελίξεις θα είναι στο επίκεντρο αυτής της δεύτερης ώρας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, από όσα φαίνονται, από όσα δείχνουν τα πράγματα, στις 4 Νοεμβρίου θα μιλήσει στο λαό, θα δώσει δημοσιογραφική διάσκεψη και 2-3 μέρες αργότερα θα αναχωρήσει στο εξωτερικό για την συζήτηση του θέματος που αφορά όλους τους πρόσφυγες. Είναι το θέμα του εδαφικού, ένα θέμα που βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με το περιουσιακό, με την ασφάλεια, όλα συνδέονται στο Κυπριακό. Οι αισιόδοξοι ελπίζουν σε λύση εντός του 2016, οι εκφύσεως απεσιόδοξοι λένε δεν βαριέσαι, μία από τα ίδια. Τα έχουμε ξαναζήσει. Έχουμε δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους. Δύο νέους ανθρώπους, τους οποίους όμως χωρίζουν αρκετά στο πώς βλέπουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ξεκινώντας από τις κυρίες, είναι η κυρία Ξένια Κωνσταντίνου. Ξένια Κωνσταντίνου, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Ξένια Κωνσταντίνου είναι στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρόεδρος της Γενικής Οργάνωσης του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και ο φίλος ο Γιώργος Γεωργίου, διευθυντής γραφείου τύπου του Πρόεδρου του Δημοκρατικού Κόμματος. Γιώργο Γεωργίου, καλημέρα. Το ότι είμαστε συνομήλικοι και είπες ότι είναι δύο νέοι άνθρωποι, νέα είναι Ξένια. Εγώ δεν νομίζω να εμπίπτω στους νέους πλέον. Εννοώ. Εντάξει, ας το αφήσουμε εκεί. Είσαι και μεγαλύτερος μου. Εντάξει. Είμαστε τρεις νέοι άνθρωποι. Γιώργο, με μίαν επικοδομητική ασάφιαν όρο. Ας ξεκινήσουμε από τις επικοδομητικές ασάφιες. Η αλήθεια είναι, Γιώργο Γεωργίου, ότι δεν ήξερα πώς να σε προλογίσω. Διευθυντής γραφείου τύπου του Προέδρου του ΔΥΚΟ ή παρά το πρίγκιπα. Ας συμπεριπτώσει. Αν εννοεί την εκπομπή του ΣΥΓΜΑ. Μπορεί, ναι. Αυτό ήταν ακαριαίο. Δεν έχω σχόλιο. Ήταν, ναι. Λοιπόν, ας πάμε λίγο να σοβαρευτούμε λίγο και να δούμε, γιατί τα πράγματα είναι όντως σοβαρά. Αν και καμιά φορά, και οφείλω να σας το πω, εσείς οι πολιτικοί, γιατί εμπίπτεται πλέον και ιδίως τους πολιτικούς, καμιά φορά δίνεται την αίσθηση ότι δεν υπάρχει και τόση σοβαρότητα. Και θα ξεκινήσω, Γιώργο, παρόλο που καλημέρισα πρώτη την Ξένια Κωνσταντίνου, θα ξεκινήσω λίγο από την αιμονή σας, αν θέλεις, εντός ή εκτός εισαγωγικών, σε κάθε περίπτωση να εκτοξεύετε κατηγορίες εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι ψεύδετε, ότι δεν του έχετε εμπιστοσύνη. Πού πάνε όλα αυτά, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η αντιπαράθεση και γιατί κινούμαστε σε αυτούς τους τόνους, Γιώργο Γιώργιου? Εντάξει, ξεχνιούνται διάφορες περιπτώσεις όπου και χαιρετήσαμε και στηρίξαμε και συγχαρήκαμε ακόμα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε κάποιες περιπτώσεις που αφορούν το Κυπριακό. Δεν θέλω να μπω σε άλλα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Γνωρίζετε όλοι ότι, εντάξει, αν δεν ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα τα προηγούμενα 3 χρόνια, θα είχαμε τεράστια προβλήματα στον τόπο σε ό,τι αφορά τις άλλες πτυχές πλην του Κυπριακού. Όμως και στο Κυπριακό δεν χαιρετήσαμε την αντίδραση του Πρόεδρου σε ό,τι αφορά τις μεθοδεύσεις της Κομισιόν για την Κυπριακή Δημοκρατία. Δημόσια, μάλιστα. Mm-hmm. Δεν χαιρετήσαμε διάφορες ενέργειες που γίνονται για τον ενεργειακό, στον ενεργειακό τομέα. Δημόσια. Εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα, αλλά δεν υπάρχει καλύτερο. Έτσι, τη δημοκρατία λοιπόν συμφωνεί και διαφωνεί. Κάτι μέσα στη μέση, εμένα δεν μου ακούεται καλό. Έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς
σε αρκετά πράγματα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς, την τακτική και την πολιτική, διαφωνούμε. Και δεν διαφωνούμε τώρα. Διαφωνήσαμε από την πρώτη στιγμή που ετέθηκε κάτω και υπογράφηκε το κοινό ανακοινωθέν του πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Έρογλου τότε, τον Φεβρουάριο του 2014. Άρα δεν είναι εξάρσεις διαφωνίας. Είναι μια συνεπής εισαγωγικά διαφωνία, γιατί εντάξει, διαφωνούμε. Τι να κάνουμε. Θα πάρουμε λίγο, για να ξεκινήσουμε την συζήτηση, πάρουμε λίγο τα πράγματα έτσι ένα προς ένα. Ήταν το θέμα της παραμονής αριθμού επίκων, είναι τώρα το θέμα της συζήτησης για το εδαφικό. Είχατε, Ξένια Κωνσταντίνου, ανά πάσα στιγμή μπορείς να παρεμβαίνεις σε αυτή τη συζήτηση, όμως το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι, είναι θέμα βασικά το πόσο είναι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος ο καθένας, πόσο είναι θετικά ή αρνητικά βλέπει τα πράγματα ο καθένας, ή υπάρχουν κάποια αντικειμενικά δεδομένα τα οποία πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε επιτέλους όλοι, πέραν από τις προκαταλήψεις, αν υπάρχουν τέτοιες, του καθενός μας. Αν με ρωτάτε εμένα, το εδαφικό, η ασφάλεια και οι εγγυήσεις, ο κατοχικός στρατός και οι έπικοι είναι πτυχές στις οποίες η ελληνοκυπριακή πλευρά, η ελληνοκυπριακή κοινότητα θα πρέπει να πάρει ή θα έπρεπε να είχε πάρει. Έτσι, σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, είναι σαφέστατα τα πράγματα, ξεκάθαρα τα πράγματα από τη στιγμή που μεταφερόμαστε ουσιαστικά σε ένα διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης λόγω της, του οδυνηρού συμβιβασμού της Ομοσπονδίας. Εκ των πραγμάτων, εμείς που είμαστε το κράτος, θα δώσουμε. Έτσι. Λοιπόν, άρα, περιμέναμε να πάρουμε σε αυτά. Έρχεται τώρα το εδαφικό. Ναι, είναι γεγονός ότι από πολύ καιρό το Δημοκρατικό Κόμμα ζητούσε έντονα τη συζήτηση του εδαφικού και των, αυτών των πτυχών, των πτυχών που καίνε την ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτές που είπα προηγουμένως. Έρχεται τώρα αυτή η συζήτηση. Ωραία έρχεται αυτή η συζήτηση. Ένα ζήτημα. Ίσως δεν έπρεπε να συζητούμε για τόσο χρονικό διάστημα την διακυβέρνηση, αλλά ακόμα και να δεχτώ για χάρη τη συζήτηση ότι ωραία, συζητούσαμε την διακυβέρνηση, ίσως δεν έπρεπε να εκχωρήσουμε, να παραχωρήσουμε κάποια πράγματα στο πλαίσιο του φυσιολογικού, έτσι, προτού δούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επισήμως τις θέσεις της τουρκικής πλευράς για αυτά τα φλέγοντα για μας θέματα. Το εδαφικό είναι το πιο σημαντικό, είπες προηγουμένως, Κωνσταντίνε, ότι συνδέεται με όλα τα ζητήματα. Είπες με το περιουσιακό, εγώ σου λέω, συνδέεται και με την βιωσιμότητα της Δύσης το εδαφικό. Έτσι, νομίζω είναι αλληλένδετα και το καταλαβαίνουμε όλοι. Το θέμα της ασφάλειας είναι ίσως το πιο σημαντικό, υπό την άποψη ότι εκεί μπορεί να παιχτεί ακόμα και η λύση ή η μη λύση. Ωστόσο, πήγαμε και δώσαμε αρκετά πράγματα στο θέμα της διακυβέρνησης. Έχω την εντύπωση ότι μεταφερθήκαμε και ξεφύγαμε από την πολιτική ισότητα και πήγαμε στην αριθμητική ισότητα, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από διάφορα ζητήματα. Γιώργο, βάλαμε πολλά ζητήματα και δεν μπήκε στην κουβέντα μας η κυρία Κωνσταντίνου. Ναι, εγώ μένω μέχρι εδώ. Ναι. Εδώ, ναι. Ξένια Κωνσταντίνου, διότι ανοίχθηκαν πολλά κεφάλαια σε αυτή τη συζήτηση και παραμείνατε ακροάτρια, θέλω λίγο να ακούσω και τη δική σας άποψη. Κύριε Ζένιο, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι ζήτημα αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή προαίσθησης οι διαφορετικές τοποθετήσεις τις οποίες ακούμε στο δημόσιο διάλογο αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας. Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι προφανώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βλέπουν αυτήν τη διαδικασία με την επιθυμία να θέλουν να καταλήξει κάπου για να έχουμε κάτι το οποίο να συζητήσουμε, το οποίο να είναι συγκροτημένο, το οποίο να είναι ολοκληρωμένο και το οποίο, αν θέλετε, να μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη λύση του Κυπριακού ή ακόμα και να μας φέρνει τη λύση του Κυπριακού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και πιστεύω είναι και μια άλλη σχολή σκέψης η οποία δεν θέλει, πολύ απλά δεν θέλει να βλέπει τη διαδικασία να προχωρά και να ολοκληρώνεται. Οπότε, ναι, όταν η διαδικασία είναι σε λαθασμένη βάση, βεβαίως, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Βλέπετε, ακριβώς αυτό το οποίο λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Γεωργίου επικυρώνει τη δική μου την εκτίμηση. Μάλλον την ανατρέπει. Λάθος βάση. Θεωρούν ότι εγώ θεωρώ ότι οι ρεαλιστές εμείς, Γιώργο, θεωρούν ότι, για παράδειγμα, δεν πρέπει να συζητήσουμε σε το εδαφικό. Θεωρούν ότι ό,τι έχει συζητηθεί μέχρι στιγμής, ότι κακώς συζητήθηκε. Εμείς έχουμε μία άλλη προσέγγιση αναφορικά με τη συζήτηση. Εμείς επιδιώκουμε τη συζήτηση. Εμείς θεωρούμε ότι αν δεν φτάσει η συζήτηση μέχρι εκείνο του σημείου που να κληθεί και η ίδια η Τουρκία να τοποθετηθεί,
ειδικά στα ζητήματα της ασφάλειας, τότε δεν θα είμαστε ποτέ σε θέση να γνωρίζουμε αντικειμενικά πώς διαμορφώνεται το ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον αναφορικά με τα ζητήματα επίλυσης του Κυπριακού. Εμείς θέλουμε να καταλήξει αυτή η διαδικασία. Βεβαίως, νομίζω πρέπει να θυμηθούμε κάποια πράγματα, έτσι, κάποια στιγμή. Κύριε Γεωργίου, να ολοκληρώσει. Παρακαλώ. Ναι. Απλά ανατρέχω λίγο στην μνήμη μου τις ιστορικές πραγματικότητες, όχι πριν 100 χρόνια, αλλά πριν λίγα χρόνια. Θα τις δούμε στη συνέχεια. Ας ολοκληρώσει τη σκέψη τη κυρία Κωνσταντίνου. Θέλω να ολοκληρώσω με τρεις λέξεις, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαλόγου. Και είναι καλά γνωστό ότι τίποτα δεν είναι συμφωνημένο εάν δεν συμφωνηθούν όλα τα ζητήματα. Και εγώ λέω ότι όπως εξελίσσεται η διαδικασία, έχει μία ομαλότητα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε ότι εκείνο το οποίο φαίνεται να καταλήγουμε θα είναι κάτι το οποίο οι δύο ηγέτες θα πρέπει να είναι σε θέση από μόνοι τους να υπερασπιστούν απέναντι στον λαό. Και μετά βεβαίως θα υπάρχουν δημοψηφίσματα. Mm-hmm. Οπότε για ποιο λόγο να μην υποστηρίζουμε από κοινού και συλλογικά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την δική μας ηγεσία, τα δικά μας τα δίκαια ως κοινότητα σε αυτήν τη διαδικασία διαλόγου με έναν τρόπο θετικό, με έναν τρόπο επικοδομητικό. Θεωρώ πως οτιδήποτε άλλο, τους μόνους που κάνει πρωτίστως κακό είναι σε εμάς, είναι στους πρόσφυγες μας, είναι στους ανθρώπους που έχουν την προσδοκία να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οπότε νομίζω ότι πολλές φορές δυστυχώς ο διάλογος σε επίπεδο δημόσιο για πάρα πολύ λεπτά ζητήματα ή ακόμα και πολλές φορές που εκφεύγει εντελώς η συζήτηση από έναν ορθολογικό πλαίσιο που τίθονται ζητήματα από αναγνώρισης της δημοκρατίας ή και άλλα, δεν είμαι βέβαιη κατά πόσον προσφέρουν καλή υπηρεσία στη συζήτηση, στο διάλογο και κυρίως στο να ενδυναμώνουμε και να ενισχύουμε και να θωρακίζουμε τη δικιά μας πλευρά. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο Γεωργίου, δεν είναι θέμα ενίσχυσης του Νίκου Αναστασιάδη, του οποιοδήποτε πρόεδρου. Αυτό το οποίο περιγράψε η κυρία Κωνσταντίνου Γκαρδί. Τι λέτε καλέ. Έχουμε φάει τη ρετσινιά του μνημονιακού τόσο καιρό να στηρίζουμε τις πολιτικές της κυβέρνησης, γιατί βλέπαμε ότι θα βούλιαζε ο τόπος. Και μας λέτε τώρα ότι εμείς έχουμε πρόβλημα να στηρίξουμε τον Αναστασιάδη, τον όποιον Αναστασιάδη, ή τον Χριστόφια, ή τον ξέρω εγώ ποιον. Καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα. Θυμίζω ότι δεν είναι εμείς που καταγγείλαμε την Κυπριακή Δημοκρατία αμέσως μετά το δημοψήφισμα, γιατί δεν μας βγήκε το αποτέλεσμα. Και μάλιστα ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας που είχε πίσω τον 76%. Αφήνω όμως αυτά στο παρελθόν. Δεν έχει καταγγείλει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτός ο μύθος πρέπει να σταματήσει. Για όνομα του Θεού, κύριε Κωνσταντίνο, υπάρχει επιστολή στο Pat Cox. Δεν νομίζω κανείς που τουλάχιστον θυμάται εκείνα τα πράγματα. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργίου. Γιατί είναι γνωστά, κύριε Κωνσταντίνο, είναι γνωστά. Θα πρέπει να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Γιατί στον οποίο κόσμο είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμα ακόμα και του κάθε πολίτη να προσφύγει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά δεν μου αφήνετε με το δικαίωμα να διαφωνήσω σε ένα μείζον ζήτημα που αφορά το μέλλον μου. Ακόμα και έναντι του κράτους του. Εσείς είστε ελεύθεροι να τοποθετήσετε. Στην δεδομένη στιγμή κατάγγειλε συμπεριφορές και πρακτικές που αναπτύχθηκαν τον εντός τόπο του κράτους, οι οποίες ήταν αντιδημοκρατικές. Τον τόπο και του κατάγγειλε. Γιώργο Γεωργίου και Ξένια. Γιώργο Γεωργίου και Ξένια Κωνσταντίνου. Απλώς θέλω να διευκρινίσω κάτι. Δεν είμαι εκ των δημοσιογράφων που χαίρονται ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένταση σε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει ένταση. Απλώς θα ήθελα να μιλάμε ο καθένας με τη σειρά του, να μην ανατρέχουμε και τόσο στο παρελθόν, παρόλο που έχει τη σημασία του το παρελθόν. Να δούμε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είτε είμαστε υπέρ ενός διαλόγου που θα οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα κριθεί από τον καθένα μας, γιατί θα φτάσουμε μέχρι και τα δημοψηφίσματα, είτε διαφωνούμε με τη διαδικασία, καταγγέλουμε τη διαδικασία και λέμε ότι όχι κύριε, δεν πάμε με αυτό το... Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορώ να μην πάω στο παρελθόν. Δεκάδες συναντήσεις έκανε ο διαπραγματευτής τότε του Παπαδόπουλου, του Τάσου Παπαδόπουλου, ο Τζονής, με τον Ναμί. Δεκάδες. Μην μας λέτε εμάς ότι δεν κάνουμε διάλογο. Μα γιατί δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό. Δηλαδή η κυρία Κωνσταντίνου είναι OK, να το πούμε στην καθομιλουμένη, αν ο Νίκος Αναστασιάδης διαφώνησε με συμπεριφορές κτλ. Και έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε, αλλά δεν μπορούμε εμείς να διαφωνήσουμε σε ένα διάλογο. Μα γιατί δεν μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα. Το Κυπριακό θα λυθεί με συνομιλίες. Για να πάμε και λίγο στον παρελθόν, και ο Σπύρος Κυπριανού έκανε συνομιλίες
από τους απορριπτικούς και ο Τάσος Παπαδόπουλος έκανε συνομιλίες και ο Μακάριος έκανε συνομιλίες. Όλοι έκαναν συνομιλίες. Είπε κανείς, ακούσατε εσείς κανένα να λέει, και αυτό είμαι ιδιαίτερα δεσμευμένος σε αυτό το ζήτημα, να λέει ότι δεν θέλουμε συνομιλίες. Ακούσατε ποτέ κανένα να λέει ότι δεν θέλει λύση? Επειδή διαφωνώ με την βάση των διαπραγματεύσεων, με το περιεχόμενο όπως τέθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον τρόπο που γίνονται διαπραγματεύσεις, με την τακτική, σημαίνει δεν θέλω συνομιλίες. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Είναι αυτό το πράγμα που σας λέμε πάρα πολλές φορές, κυρία Κωνσταντίνου, ότι δεν μπορείτε να κατηγορείτε μια μερίδα του λαού, μεγάλη ή μικρή, και είναι μεγάλη, που ότι δεν θέλει λύση. Ότι δεν θέλει. Ποιον κατηγοράτε, τον Γεωργίου ή τον Νικόλα Παπαδόπουλο? Αυτόν κατηγορεί τον Νικόλα Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο ενός κόμματος του 14,5%, τον Λιλίκα, τον Μαρίνο Σιζόπουλο, την κυρία Θεοχάρου. Δηλαδή, κατηγορείτε αυτούς που διαφωνούν με τον πρόεδρο πως δεν θέλουν λύση και δεν θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ήδη έχετε καλέσει πάρα πολλές φορές τον πρόεδρο Αναστασιάδη να φύγει από το τραπέζι. Όχι, βέβαια, ουδέποτε θα δείτε τέτοιο πράγμα. Κύριε Κωνσταντίνου, σας εκτιμώ, σας αγαπώ, αλλά μην λέτε ανακρίβειες. Ουδέποτε έχει λεχθεί, όχι από εμάς, και κάνω τον εκπρόσωπο όλων τώρα, από κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει τεθεί αυτό το ζήτημα. Πριν του Ελλάδα, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, από κανένα. Μην λέτε αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν έχει πει να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις. Επειδή διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνονται και επαναλαμβάνω ότι βάση το περιεχόμενο και την τακτική σημαίνει δεν θέλουμε. Γιώργο, όταν διαφωνείτε με τη βάση, το περιεχόμενο και την τακτική, με τι συμφωνείτε? Γιατί είναι καλό να λέμε συμφωνούμε με τη διαδικασία. Μια μεθοδολογία υπάρχει να λυθεί το Κυπριακό και είναι οι διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, ναι, αλλά σε αυτές τις διαπραγματεύσεις διαφωνείτε με τη βάση, διαφωνείτε με την τακτική. Δηλαδή, να μην λέω ότι διαφωνώ. Όταν ο πρόεδρος πάει παραδείγματος χάρη και αποδέχεται συγκεκριμένο τρόπο μηχανισμού επίλυσης διαφορών, να μην το λέω, γιατί θα πλήξω τη διαδικασία. Να μην λέω ότι διαφωνώ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ό,τι αφορά, ξέρω εγώ, την επιμέτρηση στο θέματος της ηθαγένειας. Να μην λέω ότι διαφωνώ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε θέματα όπως το FIR και τα λοιπά, άλλες συγκλήσεις που έχουν παρουσιαστεί με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν. Να μην λέω ότι διαφωνώ, δηλαδή, να μην διαφωνώ με αυτά που τίθενται και δεν με ικανοποιούν. Δεν γίνεται να διαφωνώ, δηλαδή. Άμα διαφωνήσω, σημαίνει πλήθο τον πρόεδρο. Ενδεχομένως, ας θυμάμαι καλά, και πάλι ήμασταν μαζί σε συζήτηση. Δεν έχουν περάσει πολλές εβδομάδες από τότε που ο πρόεδρος Αναστασιάδης συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριον ηγέτη και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Το τι ακούσαμε από πλευράς του Δημοκρατικού Κόμματος, από στελέχη του και από εσάς και τον πρόεδρό σας, προτού πάμε. Σε σχέση με το τι κίνδυνοι ήρθαν, σε σχέση με την αποαναγνώριση, την υποτιθέμενη Κυπριακής Δημοκρατίας και ούτω καθεξής, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας λογικός άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τον οποίο μπορείτε να πείσετε ότι βρίσκεστε το κόμμα το δικό σας στην πλευρά του Προέδρου και της υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας που υποστηρίζει. Όχι, αγαπητή κυρία Κωνσταντίνου. Μην λέτε τώρα ότι ο Πρόεδρος έχει όλα τα κόμματα μαζί του. Κανένα κόμμα δεν έχει μαζί του ο Πρόεδρος. Κανένα κόμμα. Μόνο το Δημοκρατικό Συναγερμό. Κανένα. Ούτε και το ΑΚΕΛ που έχει επικριθεί σε διάφορες περιπτώσεις ότι στηρίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κτλ. Το ΑΚΕΛ ζήτησε προχθές επισήμως ενημέρωση για τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων του Κυπριακού. Και το ΑΚΕΛ. Είστε απομονωμένοι. Δεν το καταλαβαίνετε ότι είστε απομονωμένοι. Θα σας πω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός του ότι έχει μια πολύ πολύ συνεπή στάση. Γιατί δεν θα κάνω εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, αλλά δεν σας δείχνει και ευθεία επιταγή του ΑΚΕΛ, νομίζω. Σε αντίθεση με το ότι έχετε κάνει εσείς, που είναι κάτι διαφορετικό να συμφωνούμε στα θέματα οικονομίας, αλλά με το ΑΚΕΛ με το οποίο βρισκόμαστε σε εκ διαμέτρου διαφορετικές ιδεολογικές τάσεις. Το ΑΚΕΛ, επειδή συμφωνεί, όπως λέτε μαζί σας, το Κυπριακό είναι ωραία, άμα διαφωνείς την οικονομία δεν είναι καλά. Ιστορικά τη διαδικασία λύσης καταλαβαίνετε, αγαπητοί ακροατές, ότι μιλούμε για τα πράγματα που κάνετε. Γιώργο, κυρία Κωνσταντίνου, εγώ θα θέσω ένα τελευταίο ερώτημα. Από τη μια είναι η αντιδράση του Δημοκρατικού Κόμματος όπως τις εκφράζει ο κύριος Γεωργίου. Δεν είναι μόνο του Δημοκρατικού Κόμματος, μην το λέτε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή έχω μαζί μου στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος και από την άλλη την πρόεδρο της Γενικής Οργάνωσης του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θέλω να θέσω και το εξής. Υπάρχει από τη μία ο κίνδυνος να πηγαίνουμε στις συνομιλίες για χάρη των συνομιλιών και από την άλλη... Δεν υπήρχε πρόοδος, ναι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ουσιαστική πρόοδος. Η πρόοδος που υπάρχει είναι γιατί έχουμε υποχωρήσει εμείς. Καμία άλλη πρόοδος. Αλλά ακριβώς, κύριος μου, Γεωργίου, σας παρακαλώ, μία ερώτηση μόνο, μία ερώτηση και θα κλείσω το τηλέφωνο να μιλήσετε για 10 ώρες. Πείτε μου, μία υποχώρηση που έχει γίνει από την τουρκική πλευρά τους τελευταίους
30 μήνες. Μία υποχώρηση. Πείτε μου μία. Μία. Μόνο μία. Εάν μου πείτε μία υποχώρηση, θα πάνε να ταχθώ στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Μία υποχώρηση. Κύριε Γεωργίου, ήταν κατοχυρωμένες από πριν οι τέσσερις βασικές ελευθερίες. Δεν είναι. Σε ολόκληρη. Πώς δεν είναι. Δεν είναι. Γιατί νομίζω ότι αυτόν το έχετε πει τις προηγούμενες. Υπάρχουν περιορισμοί. Πιστεύω ότι. Δεν είναι. Και μάλιστα μιλούσαμε μαζί τη Δευτέρα το πρωί, κύριε Γεωργίου. Ή την Τρίτη το πρωί. Και το είχατε πει αυτόν αναφερόμενος, κάνοντας αναφορά εσείς στο δημοσίευμα της σημερινής. Το οποίο δημοσίευμα της σημερινής ήταν του 2015. Όχι, κύριε Γεωργίου. Δηλαδή, υπάρχει φρεσκότατο. Υπάρχει φρεσκότατο έγγραφος Παρταρά 29 Αυγούστου του 2016. Φρεσκότατο. Που λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ψάξτε το. Έχετε τις προσβάσεις. Κύριε Γεωργίου, επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι αν είναι τα στελέχη κάποιου κόμματος τα οποία παρευρέθηκαν πάρα πολλές φορές στο Προεδρικό για να μελετήσουν τα έγγραφα, είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή ή που δεν έχετε μιλήσει μαζί τους ή αν έχετε μιλήσει ενδεχομένως να επιλέγετε πολλές ψέματα. Μιλάω κάθε μέρα. 29 Αυγούστου είναι το... Όχι. Με τον τρόπο που καταγράφονται στο έγγραφο 29 Αυγούστου του 2016 δεν κατοχυρώνονται οι τέσσερις βασικές ελευθερίες διακίνησης. Δεν αυτή κατοχυρώνονται. Υπάρχουν περιορισμοί σοβαρότατοι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Διαβάστε τα έγγραφα. Άμα εσείς βρίσκετε εκεί, σε αυτούς τους περιορισμούς που αποτελούν και μόνιμες παρεκκλήσεις από το προεδρικό κεφτήμενο, γιατί είστε και φιλοευρωπαϊστρία, μπορείτε να καταλάβετε. Έχω διαβάσει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κατοχυρωμένο αυτό το πράγμα. Γιώργο Γεωργίου, Ξένια Κωνσταντίνου. Κύριε Γεωργίου, εγώ θα κρατήσω το εξής. Ότι σε περίπτωση που υπάρχει αυτό το πράγμα, ότι εσείς θα προσχωρήσετε στις τάξεις του Δημοκρατικού. Αυτό που θα έλεγα, Ξένια Κωνσταντίνου, είναι ότι δεν καταφέρατε να πείσετε τον Γιώργο να κερδίσετε ακόμα ένα μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Νομίζω ότι μόλις έχουμε κερδίσει ένα, θα το κάνουμε και επίτιμο. Λοιπόν, μάλλον και πάλι χάσατε. Εγώ κρατάω τη δέσμευση του Γιώργου, του Γιώργου. Ελπίζω η δέσμευση του Γιώργου να είναι πιο δεσμευτική από άλλες δεσμεύσεις. Θα σας καλημερίσω και τους δύο. Καλή σειρά μου. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Θυμώνει ο Γιώργος Γεωργίου. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά θα ακούσουμε τις απόψεις και της ΕΔΕΚ για το θέμα. Με τους φίλους, με το Τέρι, με τους συναδέλφους. Πάντα Άστρα. Παίζει δυνατά. Με όνομα βαρύ σαν ιστορία ο επόμενος μας καλεσμένος, γιατί μιλώντας για ΕΔΕΚ είναι κάποια ονόματα όπως ο Βάσος Λυσαρίδης, ο Γιαννάκης Ομήρου, ο Τάκης Χατζηδημητρίου, Ευστάθης Ευσταθίου. Ιστορικά στελέχη των σοσιαλιστών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον Κωστή Ευσταθίου. Κύριε Ευσταθίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι η ιστορική αλήθεια αυτή η οποία λέμε. Εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε το παρελθόν της ΕΔΕΚ. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε το μέλλον της Κύπρου. Και φαίνεται ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας διαδικασίας η οποία φαίνεται πως προχωρά. Τώρα προς ποια κατεύθυνση και τι βλέπετε εσείς ως ΕΔΕΚ είναι ο λόγος της παρουσίας σας αυτή εδώ την εκπομπή. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Ευσταθίου? Για να είμαι ειλικρινής, τα βλέπω όπως τα βλέπει ο κάθε συμπατριώτης μας μέσα από το φίλτρο της ενημέρωσης το οποίο μας δίνουν κατά καιρούς οι κυβερνώντες. Χωρίς πρόσβαση στις πληροφορίες. Αυτό είναι δυστυχώς ένα από τα χαρακτηριστικά των τελευταίων διαστήματος των τελευταίων ετών. Είναι να συζητιέται το Κυπριακό, το μέλλον μας, όπως πολύ σωστά έχετε πει, το μέλλον των παιδιών μας, των εγγονιών μας, χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο είναι στο τραπέζι. Και το χειρότερο, τι ακριβώς έχει αποδεχτεί η πλευρά μας, όχι όπως τα περιγράφει μέσω από δημοσιογραφικές διασκέψεις ή διαγγελμάτα, αλλά τι πραγματικά έχει υπογράψει, ποια είναι τα έγγραφα και γιατί αυτά τα έγγραφα αποτελούν 7 σφράγιστο μυστικό, δεν έχουμε αντιληφθεί. Γιατί πιστεύετε ότι επικρατεί αυτή η μυστικοπάθεια, αν θέλετε? Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, βεβαίως, και η κυβερνητική παράδοξη λένε ότι τα έγγραφα είναι εκεί, στο Προεδρικό.
Και μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να τα βλέπει και να τα μελετά. Μακάρι, γιατί έχω επισκεφτεί το Προεδρικό και έγραφα εκεί που καταλήγουν οι δύο πλευρές, δεν υπάρχουν. Αυτά τα οποία υπάρχουν είναι τα σημειώματα προς τους διαπραγματευτές. Είναι περιλήψεις το ότι έχουν συμφωνηθεί ή εν πάση περιπτώσει το ότι έχουν συζητηθεί. Έγκρα, για παράδειγμα, το έγγραφο το συγκεκριμένο που, για το οποίο έχει γίνει πολύς θόρυβος για τους έπικους ή για τη διακυβέρνηση στο τελευταίο διάστημα, δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο μας λέτε τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί η εντύπωση που επικρατούσε και η προσωπική, η δικιά μου, αλλά και του κόσμου, νομίζω, είναι ότι εκεί υπήρχαν τα πάντα και μάλιστα υπήρχε ένας τέτοιος όγκος εγγράφων που ήταν και δύσκολο για να το μελετήσετε, ότι υπήρχαν τα πάντα από τα πρακτικά, από το τι έχει πει ο καθένας μέχρι τι ώρα βγήκε, αν θέλετε, για να κάνει ένα τσιγάρο ο καθένας έξω από τις... Δεν είναι έτσι. Και εξάλλου, ας μην ξεχνούμε ότι τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν, είναι έγγραφα τα οποία υπάρχουν διότι η πλευρά η οποία τα κατέχει επιθυμεί να τα δουν οι άλλες πλευρές. Δεν γνωρίζουμε τον όγκο των εγγράφων τα οποία πραγματικά υπάρχουν. Γιατί όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει αναφορά σε κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί από τη σύγκριση, αυτό κανονικά όσο έχουν το πράγμα, θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στα έγγραφα. Όταν δεν υπάρχει σε αυτά τα έγγραφα, σημαίνει δύο πράγματα. Είτε αποτελεί ερμηνεία, δική του ερμηνεία, το τι έχει διαπραγματευτεί ή έχει συμφωνήσει, ή υπάρχουν και άλλα έγγραφα τα οποία δεν είναι προς αποκάλυψη. Είναι κουβέντες του ποδαριού, όπως μας είπε ο Πρόεδρος. Ο ίδιος το λέει, δυστυχώς. Ναι. Και θέλω να σου πω κάτι άλλο. Αυτή η συνταγή δεν είναι κάτι καινούργια, δεν είναι... Πριν κάποια χρόνια, δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομα του συγκεκριμένου υφυπουργού της Αγγλίας, αυτή τη συνταγή την είχε η ίδια η Αγγλία προτείνει. Θυμάστε ότι οι συζητήσεις δεν πρέπει να γίνονται δημόσια, πρέπει να γίνονται, θα είναι κλειστές. Επιλόρδου Χάνη. Ήταν επιλόρδου, αλλά δεν ήταν ο Λόρδος Χάνη, ήταν ένας υφυπουργός, ο οποίος είχε συμβουλεύσει ότι αυτού είδους οι συνομιλίες γίνονται, αναπτύσσονται μέσα σε δωμάτια, σε κλειστά δωμάτια, σκοτεινά δωμάτια, για να αποδώσουν αγιώτικα. Εάν γνωρίζει ο κόσμος, ο πολίτης, τότε υπάρχει κίνδυνος. Και ξέρετε, και η μεγάλη, ας πούμε, το μεγάλο επιχείρημα γιατί να μην αποκαλύψονται, είναι ακριβώς ότι οι αντιδράσεις, λέει, ότι θα προκληθούν αντιδράσεις τέτοιες ώστε να μην υποβοηθηθεί η διαδικασία ή να είναι η διαδικασία αυτή να σταματήσει σε ένα σημείο. Μα τελικά, σε τελευταία ανάλυση, παίζουμε αυτό που λέγαμε, είμαστε μικρότεροι, το χωστό, το κρυφτούλι. Δηλαδή δεν σου αποκαλύψω για να κάνω ότι... Γιατί προφανώς, αν φοβάσαι την αντίδραση του πολίτη, προφανώς κάτι υπάρχει για τον συγκεκριμένο τον πολίτη, ο οποίος θα αντιδράσει. Αν είναι όλα θετικά, για ποιο λόγο να τα κρύψεις. Αν είναι βεβαίως και αρνητικά, που θα μπει κάποιος σε μια διαπραγμάτευση, δεν είναι win-win, αυτά δεν έχουν τα αγγλέζικα, το οποίο μας βομβαρδίζει. Χάσαμε και την τοπιολογία μας. Αλλά δεν είναι συνδυάσει σε μια διαδικασία, πάρε δώσε, δεν είναι ολοκέρδος. Ας το δεχτούμε και αυτό. Τότε, τι έχεις εσύ ο διαπραγματευτής αποδεχτεί για ανθρώπινα δικαιώματα που ανήκουν σε άλλο, πρέπει να τα γνωρίζω. Αυτό που λέει η κυβέρνηση, αυτό που λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, δεν συμφωνηθούν όλα. Και επειδή βρισκόμαστε στο μέσο μιας διαδικασίας, αν ξεκινήσουμε ο καθένας να αντιδρούμε για τα επιμέρους ζητήματα, δεν θα φτάσουμε ποτέ σε μια κατάληξη. Ναι. Γιατί όμως φοβόμαστε τις αντιδράσεις. Γιατί φοβόμαστε δηλαδή ο κάθε ένας πολίτης του οποίου το μέλλον διακυβεύεται να γνωρίζει τι γίνεται στο κάτω-κάτω. Δεν θέλουμε, και εγώ και εσείς και όλοι μας, δεν θέλουμε να έρθει ένα σχέδιο το οποίο να απορριφθεί. Θέλουμε ένα σχέδιο να έρθει για να περάσει. Αν είναι για να το απορρίψει ο Κυπριακός, διότι υπάρχουν αντιδράσεις ή το κρύβαμε το σχέδιο για να μην προκύψουν αντιδράσεις και σας το φέρουμε τώρα και πάρτε το. Και η μοναδική διέξοδος είναι η απόρριψη του, τότε γιατί συζητούμε.
ο δημόσιος διάλογος, τουλάχιστον η ενημέρωση, έχει το χαρακτήρα ότι προλαβαίνουμε τις κακοτοπιές. Δεν πάμε να δώσουμε μέσα στο λάκκο και μετά να θέλουμε να μας τραβήξουν. Προσπαθούμε, ας ακούσουμε και το ΑΚΕΛ, ας ακούσουμε και το Δημοκρατικό Κόμμα και την ΕΔΕΚ ακόμα, ας την ακούσω. Μπορεί να έχω δίκιο. Να μην κάνω αυτό το οποίο έτσι αποφασίζω στο ποδάρι ή ξέρω εγώ αυτό το οποίο νομίζω, ας τους ακούσω. Είναι ανάγκη να πάω την ευθεία την οποία μου έχουν υποδείξει. Όλα αυτά επομένως πρέπει να γίνονται πρώτον για ενημέρωση και δεύτερον για να αποφεύγουμε αυτά τα οποία ονομάζουμε κακοτοπιές, για να έρθει ένα σχέδιο, όχι για να απορριφθεί. Δηλαδή, ακούμε συνεχώς ότι σε τελευταία ανάλυση θα τεθεί ενώπιον του λαού κλπ. Είναι ένα σχέδιο για να περάσει. Και για να περάσει ένα σχέδιο θέλει έναν λαό ο οποίος να συμμετέχει έμμεσα τουλάχιστον στη διαμόρφωση του. Και επαναλαμβάνω κάτι το οποίο ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης έλεγε όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Η σοφία των πολλών είναι πολύ μεγαλύτερη από τη σοφία του ενός. Μάλιστα. Κύριε Σταθίου, σας ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε, θέλω έτσι και την άποψή σας για κάτι πιο χαλαρό, αν θέλετε, για το απόψινο παιχνίδι. Ξέρω ότι είστε οπαδός του ΑΠΟΕΛ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα απόψη? Κοιτάξτε, δεν έχουμε γίνει μπάγκερ, όπως νομίζουν κάποιοι αποελίστες, ότι θα πάνε να κερδίσουμε την Γιούμπος. Αν πάρουμε ισοπαλία, θα παίζουμε καμπάνες στις φανερωμένες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Μετριοπαθής όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ, ικανοποιημένος και με την ισοπαλία, αλλά όσον αφορά το Κυπριακό θέλει ενημέρωση, η σοφία των πολλών, η ΕΔΕΚ ζητά ενημέρωση. Γιατί όταν γίνονται κάποιες συζητήσεις και γίνονται εγκρυπτό, δημιουργούν έτσι κάποιες σκιές και δικαιολογούν και τις όποιες λογικές αιτιάσεις για τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε και το ΑΚΕΛ, είναι ο επαρχιακός γραμματέας Λευκοσίας Κερίνιας του ΑΚΕΛ στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Χρήστος Χριστοφίδης. Κύριε Χριστοφίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είχαμε πριν από λίγο την συζήτηση η οποία ήταν σε έντονους τόνους ανάμεσα στο Δίκο και το Δημοκρατικό Συναγερμό, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου και η κυρία Ξένια Κωνσταντίνου, αλλά είχαμε και ακούσει και τις απόψεις της ΕΔΕΚ. Εκείνο που έμεινε έτσι να αιωρείται λίγο στον αέρα, ενώ ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξήρε την υπεύθυνη στάση του ΑΚΕΛ όσον αφορά τις συνομιλίες, Το Δίκο, και το σημειώνω ως έτσι μια παρένθεση, ήταν η πρώτη φορά που δεν ακούσαμε από εκπροσώπους τους να μιλάνε για αυτό το λεγόμενο δισακέλ. Είχαν πει ότι και το ΑΚΕΛ, κύριοι, σας έχει στην γωνία ως κυβέρνηση, γιατί και το ΑΚΕΛ ζητάει ενημέρωση. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, κύριε Χριστοφίδη? Κινούμαστε στο σκοτάδι όσον αφορά τις συνομιλίες? Καταρχήν πρέπει να παρατηρήσω ότι η έννοια αντιπαράθεση η οποία υπάρχει μεταξύ Δύση και Δίκο είναι μεταξύ των δύο κομμάτων τα οποία συνεργάστηκαν και ανέδειξαν τον κύριο Αναστασιάδη στην εξουσία. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι το ΑΚΕΛ ούτε δικακέλ είναι, ούτε δισακέλ, ούτε η ιστορία του κόμματος σηκώνει οποιανδήποτε προσθήκη στο όνομα του κόμματος. Έχει διαχρονικές θέσεις που με ευλάβεια αντεστηρίζει και ειλικρίνεια έναντι του κυπριακού λαού και οι οποίες έχουν δικαιωθεί διαχρονικά διότι είναι ειλικρινείς και στηρίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα. Το τρίτο το οποίο θέλω να πω είναι ότι αν υπάρχει πίεση για την μη ενημέρωση, και εγώ λέω ότι θα μπορούσε η ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να είναι καλύτερη, αυτό έρχεται σε αντίφαση με το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι ξέρουν τι έχει ήδη συμφωνηθεί και απορρίπτουν εκ προημίου μια υποτιθέμενη συμφωνία, η οποία βεβαίως δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να επικεντρωθούμε στις διαπραγματεύσεις. Η δική μας πλευρά έχει θέσεις τις οποίες θα πρέπει να διεκδικήσει χωρίς παλινοδίες και να δούμε
πόσο επιτυχάνουμε τον βασικό μας στόχο, που είναι η επίδευξη μιας λύσης του Κυπριακού που θα αποτινάσει την κατοχή και τη διχοτόμηση. Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στα επιμέρους θέματα και στο, ιδιαίτερα για το θέμα που ανακοινώθηκε. Απλά να σας ενημερώσω ότι επειδή είχαμε μια καθυστέρηση, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεση μαζί. Απλά με δύο λόγια, αν είναι δυνατόν, θέλω την άποψη του ΑΚΕΛ για την συζήτηση η οποία, όπως φαίνεται, θα γίνει στην Γενέβη για το εδαφικό, για το ζήτημα του εδαφικού. Η συζήτηση του εδαφικού είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε πει ότι θα προτιμούσαμε αυτή η συζήτηση να γίνει στην Κύπρο. Από τη στιγμή όμως που επιλέγεται να μεταβούν οι δύο ηγέτες στο εξωτερικό, το σημαντικό είναι από διαδικαστικής άποψης να διασφαλίσουμε, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι δεν θα βρεθούμε ενώπιον πιέσεων, απειλών ή εκβιασμών κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου ζητήματος. Επί της ουσίας, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, υπάρχουν θέσεις της δικής μας πλευράς για το εδαφικό. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια λύση που θα στηρίζεται σε ένα χάρτη χειρότερο, για παράδειγμα, από το χάρτη του σχεδίου ΑΝΑΝ. Υπάρχουν παράμετροι όπως η διασφάλιση της επιστροφής, του δικαιώματος επιστροφής των ελληνοκυπρίων προσφύγων υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη, και στη βάση αυτήν, έχοντας κατά νου τις πάγιες θέσεις της δικής μας πλευράς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να πάει εκεί και να διαπραγματευτεί διεκδικητικά τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Μάλιστα. Κύριε Χρυστοφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν λοιπόν ο Χρήστος Χρυστοφίδης, επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Λευκωσίας Κυρίνιας. Ακούσαμε και τις θέσεις του ΑΚΕΛ. Ξεκάθαρη τοποθέτηση. Θέσεις αρχών όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά την ενημέρωση. Την ενημέρωση των κομμάτων αλλά και κατ' επέκταση του λαού. Βεβαίως θα μπορούσε η συζήτηση για το εδαφικό να γίνει και στην Κύπρο. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές και για το ΑΚΕΛ. Δεν είναι λευκή η επιταγή, όπως επαναλαμβάνουν συνέχεια τα στελέχη του ΑΚΕΛ. Η στήριξη προς την διαδικασία δεν είναι λευκή η επιταγή προς τον Νίκο Αναστασιάδη. Υπάρχουν οι διαφωνίες, οι έντονες καμιά φορά διαφωνίες. Υπάρχουν και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται, κάτι το οποίο απέρριψε και ο κύριος Χρυστοφίδης, υπονοούμενα περί σύμπραξης. Αυτό που είναι δεδομένο, μας είπε ο κύριος Χρυστοφίδης, είναι το ότι στην εξουσία βρέθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης και με τις ψήφους του Δημοκρατικού Κόμματος. Το όπως είπε και ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, το Δημοκρατικό Κόμμα για 3 χρόνια στήριζε την κυβέρνηση στην εσωτερική διακυβέρνηση και στα οικονομικά θέματα. Σας, βλέποντας από τα μηνύματά σας, ένα πολύ ωραίο μήνυμα που βλέπω εδώ. Εγώ, κύριε δημοσιογράφη, όπως και πολλοί πάρα πολλοί άλλοι, αν δεν δω την κάθε γραμμή της λύσης αναρτημένη κάπου να την διαβάσω, θα ψηφίσω όχι. Την κάθε γραμμή. Και είναι ευθύνη της δικής μας πλευράς να φροντίσει να αναρτηθεί με λογικά χρονικά περιθώρια, ούτως ώστε να έχουμε τον χρόνο να τη διαβάσουμε την κάθε γραμμή. Αν αυτό δεν γίνει, η ψήφος είναι όχι. Απλά πράγματα, γράφει ο φίλος ή η φίλη ακροατής ακροάτρια. Νομίζω ότι ο κάθε ένας από μας έχει το δικαίωμα και την ευθύνη να ενημερωθεί πριν τοποθετηθεί. Αυτό ακριβώς είναι που λένε όλοι. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση. Σας έκανε εντύπωση το εδεκί της σοσιαλιστής και αποελίστας. Δεν θα χαρακτήριζα τον άνθρωπο με το χαρακτηρισμό που γράφεται εδώ. Θα περάσουμε στην
αθλητική μας ενημέρωση αμέσως μετά το διάλειμμα. Όταν γνωριστήκατε, όταν προχωρήσατε, όταν χωρίσατε. Ήμασταν εκεί. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το νέο BMW X1. Το πραγματικό SUV. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Κάπου τα μπερδέψαμε με τα χαλιά και τα πέφτια σας. Καλημέρα σας, κυρία Κατρίνα. Καλημέρα, έχεις αλλάξει το χαλί. Έχεις βάλει το χαλί για τους τίτλους των αθλητικών ειδήσεων. Όμορφο είναι και αυτό, περιμένουμε λίγο. Μια χαρά είναι. Μου αρέσει το άλλο. Εντάξει, θα το αλλάξουμε σε λίγο. Ήθελα να πω κάτι για τον Pep Guardiola. Πριν πεις για τον Pep Guardiola. Άφησε με να το πω γιατί. Όχι, πριν πεις. Είναι το θέμα θέλω του Βλάταν Τόμιτς. Να εκφράσουμε κι εμείς τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια εδώ, η οικογένεια του Άστρα. Η αθλητική οικογένεια του Άστρα. Και όχι μόνο. Είναι συγκλονισμένο το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Ευνηδιαστήκαμε όλοι από το ξαφνικό θάνατο. Δεν ήταν ξαφνικός. Ο άνθρωπος πάλευε με τη ζωή του τις τελευταίες μέρες. Απλά εμείς χθες το μάθαμε, χθες βράδυ. Δυστυχώς απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών. Βλάταν Τόμιτς. Το πρώτο πράγμα που μου πέρασε από το μυαλό όταν το άκουσα ήταν ότι πρέπει να ήταν δυστύχημα, γιατί δεν ήξερα ότι ναι. Είχε. Δεν ήταν αυτό όμως, Κωνσταντίνε. Λέχθηκε κάτι για νόσης, τέλος πάντων, στην Αφρική και εργαζόταν ως τεχνικός σύμβουλος. Εντάξει, γίνεται λόγος για μια μολυνσματική ασθένεια. Δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν. Τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο Βελιγράδι. Είχε μεταφερθεί εκεί. Ωστόσο, ο οργανισμός του είχε πλέον εξασθενήσει και επήλθε το μοιραίο. Ο Τόμιτς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην Κύπρο. Από όλους τους φιλάθλους ήταν. Δεν είχε προκαλέσει ποτέ. Δεν ήταν προκλητικός. Είχε πολιτικογραφηθεί Κύπριος και αγωνίστηκε και σε 5 παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Μαχητής στο γήπεδο. Βέβαια. Πέρασε από Άρη. Ήρθε στην Κύπρο στον Άρη, στην Ανόρθωση και στην ΑΕΛ. Και όπως είπα, έπαιξε και στην εθνική μας ομάδα. Ήδη από χθες βράδυ οι ανακοινώσεις δεν και παίρνουν και από την ΚΟΠ. Ο πρώτος σταθμός του Βλάταν Τόμιτς ήταν ο Άρης. Και μετά στην Ανόρθωση, μετά στην ΑΕΛ. Φίλοι αελίστες γράφουν εδώ μηνύματα συμπαράσταση και προς την οικογένεια. Ναι. Εντάξει, σχεδόν όλες οι ομάδες, Κωνσταντίνε, και φίλοι ομάδων, ενώ συνδέσμοι φιλάθλων. Και η ίδια η ΚΟΠ έβγαλε ανακοίνωση. Ναι, αυτό είπα. Η Ανόρθωση, ο Άρης, ο Απόλλωνας, όλοι έχουν δώσει ανακοινώσεις και εκφράζουν τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τώρα λοιπόν, μπορούμε να πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Να πάμε, ναι. Γι' αυτό έπαιξες έτσι. Βέβαια, τι. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, από τις εξάρες, τις τεσσάρες? Εγώ θέλω να ξεκινήσω από την τεσσάρα που θα μπορούσε να ήταν και πιο μεγάλη από τεσσάρα. Θέλω να ξεκινήσω από το τι κάνει αυτός ο Μέση στον Γκουαρδιόλα. Ναι, τι κάνει. Δηλαδή δεν σέβεται. Κάτι ξέρει. Δεν σέβεται τίποτα. Αυτό το παιδί δεν σεβάστηκε. Ότι με τον Γκουαρδιόλα έγινε ο Μέση που ξέρουμε όλοι. Ναι. Δηλαδή του έδωσε το ελεύθερο να παίζει όπως παίζει. Τον βρήκε χθες λίγο σε αδυναμία. Αυτό που του έμαθε. Αυτό που του έμαθε το κάνει. Νομίζω ότι κανείς δεν του έμαθε και πολλά. Το έχει ο άνθρωπος. Το έχει. Αλήθεια, το έχει. Ναι. Λοιπόν, Arsenal Ludogorets 6-0. Πάει και αυτή μου η ομάδα. Γιατί ναι, είμαι ο παδός της Ludogorets. Έχω κάποιες συμπάθειες στο ποδόσφαιρο. Την έκαψες δηλαδή. Εντάξει, η Ludogorets ήταν. Φαίνονταν. Λοιπόν, Barcelona Manchester City 4-0. Bayern Μονάχου Eindhoven 4-1. Celtic Gladbach 0-2. Δυναμό Κιέβου Μπενφίκα 0-2. Ροστόβ Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1. Αυτή η Ατλέτικο 1-1. Ένα και ένα γκέι. Ναι, κάπως έτσι. Νάπολι Μπεσίκτας 2-3. Η έκπληξη
υποτίθεται. Δεν το ήξερα, δεν το είχα δει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί να σου πω ότι ο πρώτος μας φιλοξενούμενος, ο Γιώργος Γεωργίου του Δίκου, είναι φανατικός οπαδός της Νάπολη. Ναι. Δεν το ήξερα για να τον. Πειράξεις. Ναι, και... Κάνεις αυτά τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Και νωρίτερα έκανες παιχνίδι. Ναι, με τον κύριο Ευσταθίου, τα... δηλωμένος από η λίστα. Άστος εκεί, γιατί έρχονται τα μηνύματα εδώ. Paris Saint-Germain, Βασιλεία 3-0. Και απόψε έχουμε από ΕΛ, Europa League, πάρα πολλά παιχνίδια, πλούσιο το πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον είναι στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, είναι στις 10 και 5 το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Την ίδια ώρα, θυμίζω ότι παίζει με την Young Boys στην Ελβετία, 10 και 5. Την ίδια ώρα, Αλκμάρ Μακάμπι Τελαβίβ, Τάνταλκ Ζενίτ, Φέγενορτ Ζόρια, Μάιντς Άντερλεκτ, Τζένκ Μπιλπάο, Manchester United Φενερπακτσέ. Στον όμιλο του ΑΠΟΕΛ Ολυμπιακός Αστάρα, Μπλζέν Άστρα, Ραπίτ Σασουόλο, Ρώμα Ούστρια Βιέννη και Σέντα Τιέ Καμπάλα. Στις 8, Θέλτα Άγιαξ, Χάπολ Μπερσεβά Σπάρτα Πράγα, Ίντερ Σαουθάμπτον, Κονιασπορ Μπράγκα, Κράσνο Ταρσάλκε, Οσμανλισπορ Βιλιαρεάρ, Καραμπάκ Πάοκ, Σάλσπρουκ Νίς, Σακτάρ Τζεντ, Σλόβα Λίπερετς Φιωρεντίνα, Σταντάρ Λίγης Παναθηναϊκός και Στεόβου Κουρεστίου Ζυρίχη. Επειδή... Παναθηναϊκός και Πάοκ παίζουν στις 8. Ναι. Επειδή όμως θα με κάνεις να ξεχάσω, έχουμε και τα δικά μας και έχουμε θέμα προπονητών. Πάμε στα δικά μας. Ναι, έχουμε θέμα προπονητών, προπονητές δεν έχουμε όμως. Λοιπόν. Ένα προπονητή είδα στο διαδίκτυο έτσι. Ο Κρίστιανσεν είπε όμως. Γιατί έκανε και δηλώσεις χθες. Έκανε και δηλώσεις χθες βράδυ. Με μπερδεύεις. Καλό αποτέλεσμα ισοπαλία, αλλά θα πάμε για την νίκη. Για να μην χάσουμε. Ο κύριος Ευσταθή είπε ότι με ισοπαλία θα παίξει καμπάνες στη Φανερωμένη. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, είδα μια φωτογραφία τώρα μιλώντας για προπονητές στο διαδίκτυο. Τον Τιμούρ Κετσπάια με μια νεαρή ρεπόρτερ. Άστα αυτά. Μια όμορφη κοπελίτσα. Πότε ήταν αυτή η φωτογραφία, Κατερίνα? Το 8. Το 2008, δεν πάνε πολλά χρόνια, εντάξει. Ήταν αποστολή με τον Άστρα η φωτογραφία στην Αγγλία. Όταν η ανόρθωση έχασε με το βαρίσκορο 6-1. Πότε τότε, να λίγο πριν, ναι, ένα χρόνο πριν. Άρα ήταν το 7 με 8, mm-hmm. 8 η χρονιά. Έχεις μια δυναμία στον Τιμούρ, γιατί δεν τον πήρες ένα τηλέφωνο κι εσύ? Γιατί είπαμε αυτό ότι πήγαν στα αεροπλάνα να πάνε να τον φέρουν, πάνε, γίνεται ολόκληρη... Ο Άστρα Κωνσταντίνε, επειδή εκπροσωπώ σε μεγάλο βαθμό τα αθλητικά προγράμματα, mm-hmm. τέλος πάντων, και ο Άστρα από την αρχή ήταν επιφυλακτικός, ήταν επιφυλακτική mm-hmm. αν θα έρθει τέλος πάντων, παρά το ότι γινόταν ένας χαμός. Για το ότι και με τις αποκλειστικότητες που είχαν διάφορο ότι επιστρέφει. Εχθές μας επιβεβαίωσαν στον Άστρα η επίσημη ανόρθωση ότι τους είπε το πρώτο όχι ο Κετσπάγια. Όμως συνεχίζεται η προσπάθεια. Θεωρώ δύσκολο να επιστρέψει ο Τιμούρας σε αυτή στην παρούσα φάση. Μάλιστα. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Στον Απόλλωνα δεν υπάρχει θέμα προπονητή. Ναι, στήριξη και πρόστιμο και μέτρα ανακοινώθηκε αργά το απόγευμα. Και στην αναγέννηση Δερίνιας θα είναι με τον Σαϊλή Υπηρεσιακό μέχρι την εξέβρεση νέου προπονητή, γιατί και εκεί έχουμε το τέλος του Αδάμου, Αδάμου από τον πάγκο της αναγέννησης Τζερίνιας. Σε κάποια στιγμή μπορούμε να το ξαναδούμε. Ο Αδάμος έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα αυτή και η αναγέννηση έχει συνδέσει το όνομά της με τον Αδάμο και πολλές επιτυχίες. Πάμε όμως να δούμε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες. Να πούμε στο μπάσκετ ότι η ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ έχασαν στους ευρωπαϊκούς αγώνες τους χθες βράδυ. Να δούμε όμως τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες σήμερα. Αν έχεις την καλοσύνη να ξεκινήσεις. Με τη Sport Day. Ναι. Στην πρώτη σελίδα της Sport Day. Πολύ κίτρινο, ρε παιδί μου, πνίγηκα. Στην πρώτη σελίδα της Sport Day να τριτώσει το καλό. Young Boys ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λευκοσίας στοχεύει στο 3-3 στον όμιλο για να φτάσει μια ανάσα από την πρόκριση. ΑΕΚ, δεν χορταίνεις να τον βλέπεις. Πρέπει να είναι ο Λαρένα αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Καλός παίκτης αυτός ο Λαρένα. Απόλλωνα συνεχίζει με Πέδρο, Ομόνια. Πιο έτοιμη και πλήρης, ΑΕΛ, μια οκτάδα σκόρερ. Σήμερα λέει και Σταντάρ Λιέγης ΠΑΟ, Ολυμπιακός Αστάνα. Τέτα τέτ στην Αθήνα η ανόρθωση με τον Τιμούρα. Αυτά στην πρώτη σελίδα. Πάμε στην εφημερίδα Goal News, φιλελεύθερος. Πάτα γκάζι στην πίστα της Βέρνης.
Ξεκινήσαμε ως outsider, όμως πιστεύουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στον όμιλο. Θα προσπαθήσουμε για νίκη απέναντι στους Ελβετούς, είπε ο Βάτερμαν. Ο Αποέλ αντιμετωπίσει 10 και 5. Από το Ρίκα 1 θα μεταδίδει το παιχνίδι. Αλλού τη γράφουν Young Boys, αλλού τους γράφουν Young Boys. Το πώς προφέρεται στην κάθε χώρα. Θα πρέπει να προφέρεται Young Boys. Εντάξει, και Young Boys είναι νερά γόρια, άμα τους πούμε. Έχει πρόβλημα. Το θέμα είναι να τους τυμπούν στο γήπεδο. Πώς τη λέμε εμείς, άλλοι. Κάπως έτσι. Κωδικός φέρτε τον Τιμούρ. Ταξίδεψαν χθες βράδυ στην Αθήνα για να πείσουν τον Κεσπά για να επιστρέψει στην κυρία. Αποστολή παραγόντων της ανόρθωσης. Για να δούμε αν θα πείσουν τον Γεωργιανό. Τεχνικό. Η διοίκηση του Απόλλωνα στηρίζει τον Εμμάνουελ Πέδρο. Τρίζει τα δόντια στους παίχτες. Στο μεταξύ βγήκε προς τα έξω χθες ότι και ο προπονητής του Άρη ήταν στην πόρτα εξόδου. Αργά το απόγευμα ο κύριος Δημοσθένος, ο πρόεδρος του Άρη, είχε πει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα και στηρίζουν και αυτοί τον Θαλή Θεοδωρίδη. Πάμε στην εφημερίδα Χαραντζή. Ο κ. Θεοδωρίδης είναι αδερφός της τραγουδίστρας της, Νατάσης Θεοδωρίδου, έτσι δεν είναι? Ναι. Okay, εντάξει, ρώτησε. Δεν είπα κάτι. Απλώς με είδες λίγο παράξενα, με κοίταξες λίγο παράξενα που το ξέρω. Είναι αδερφός της Νατάσης Θεοδωρίδου, εντάξει. Εντάξει. Okay, πάμε παρακάτω. Παραμένει στη θέση του στον Άρη Λεμεσού. Ναι. Επειδή έχει και μια μουσική παιδεία και μια συγγένεια, έτσι, μπορεί στο κάτω-κάτω να βοηθήσει και στη χοροδία του Άρη, αν τύχει κάποιο θέμα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Είναι ένα ερώτημα εδώ. Επιτρέπεται να επιβάλλονται, λέει, πρόστιμα σε παίχτες? Υπάρχει κανονισμός, παιδιά, που λέει ότι δεν επιτρέπεται, αλλά υπάρχουν και κάποια παράθυρα, κάποιες πόρτες που κάτι. Να επιβάλλονται πρόστιμα από ποιον? Οι ομάδες, η UEFA. Αχα. Δεν επιτρέπει να επιβάλλεις πρόστιμο. Χρηματικό πρόστιμο. Ναι, ναι. Όμως, εάν τώρα ο Κωνσταντίνος παίζει στη Χ ομάδα, εσύ ας πούμε, ο Ζένιος παίζει στη Χ ομάδα. Mm-hmm. Και κάνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ένα παράπτωμα. Ναι. Σε βάζουν εκεί, υπογράφεις την απολογία σου, γραπτός, και την επόμενη φορά, άμα γίνει κάτι. Σου κόβουν από το μισθό. Είναι λες και κάνεις ένα λάθος στη δουλειά σου εδώ και έρχεται στο τέλος του μήνα αυτό, το λογιστήριο και σου λέει αποκοπή από το μισθό σου. Γι' αυτό και η UEFA δεν επιτρέπει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς δηλαδή να. Αν δεν μου κάνεις, κύριε, διώξε με. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε το μεσημέρι. Γιατί εγώ έχω αυτόν τον κανονισμό στο μυαλό μου για την UEFA, η οποία απαγορεύει το πρόστιμο στους παίχτες. Τώρα τι κάνουν εσωτερικά οι ομάδες. Και τι δεν μπορούν να κάνουν οι παίκτες. Με την ίδια λογική που οι παίκτες παίρνουν μπόνους για κάποια πράγματα τα οποία κάνουν, μπορεί να αποκόπτονται από αυτά, αλλά δεν είναι από το βασικό του συμβόλαιο. Δεν μπορεί να αποκόψει. Από το μισό κανενός εργαζόμενο. Όχι, είναι όχι. Θέμα. Οι ποδοσφαιριστές ίσως δεν είναι οι πιο τυχεροί, να το πω. Εξασφαλισμένοι εργαζόμενοι. Εξασφαλισμένοι εργαζόμενοι. Πολύ σωστά το έθεσε, Κωνσταντίνε. Για να μην χάσει το τρένο η Νέα Σαλαμίνα και να παραμείνει εντός στόχου στο παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στην Ομόνοια. Θέλει απαραίτητα, χρειάζεται τη νίκη. Ετοιμάζει αλλαγές στο Στέκος Βεργέτης για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Στόχος στο διπλό, το Αποέλ φιλοξενείται απόψε από την Young Boys στο Stade Suisse στην Βέρνη για την τρίτη αγωνιστική στο Europa League. Το σερί που της λείπει στην Ομόνια, ντέρπι στο Κίτιον, το παιχνίδι ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Ομόνια Ραλάτ ξεχωρίζει του σημερινού προγράμματος της έκτης αγωνιστικής στο Φούτσαλ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 8.30. Και αυτούς τους αγώνες Φούτσαλ, ρε παιδί μου. Αργά, ναι. Πόσα θα δούμε, τι θα προλάβουμε. Εντάξει, είναι και κλεισμένο το θυρών το παιχνίδι αυτό. Αλλά είναι κάποια. Έβλεπα τις προάλλες ένα παιχνίδι φούτσαλ στις 9 και 4. Εντάξει, εγώ δεν. Είμαι φίλος του φούτσαλ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά και εγώ είμαι φίλη του βόλεϊ. Μέχρι τις 9 και 4 δεν θα άντεχα για να πάω στο γήπεδο στις 9 και 4 για να δω ένα μάτς. Μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΛ, διατήρηση θέσης αλλά και επιτυχιών. Ρίχνονται στη μάχη Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Την πρώτη του φετινή νίκη ψάχνει ο Ολυμπιακός Πειραιός στην Ευρωλίγκα. Παρέλαση υποψηφίων για τον πάγκο της ομάδας αναγέννησης. Εδώ έχουν σταλεί. Πώς το λένε. Βιογραφικά. Ναι, από ατζέντιδες στην αναγέννηση Ιδερίνιας και για τον Βαζέχα, μεταξύ άλλων. Mm-hmm. Και το όνομα του Μαλέκου παίζει. Δεν σημαίνει ότι έχει κάτι, απλά τα ονόματά τους. Έχουν σταλεί με αυτό. Κώστας Μαλέκος, ο οποίος στήριξε πάρα πολύ τον Τιμούρ και τη Πάγια σε αυτή την ιστορία με την Ελλάδα. Και ξέρεις, έχει τον
τρόπο αυτό που εκφράζεται ο Μαλέκο. Όπως νιώθει, τα λέει. Ναι. Τις περισσότερες φορές βρίσκει ο πελάτη επειδή τα λέει όπως τα νιώθει. Όμως ναι. Στήριξε πάρα πολύ τον Τιμούρ Κετσπάγια και στήριξε όμως, αν θέλεις, και τον εαυτό του. Γιατί... Είδα και άλλους παλέμαχους ποδοσφαιριστές, Κωνσταντίνε, που στήριξαν τον. Όπως είναι ο Βαγγέλης Βλάχος. Αυτό που είπε όμως ο Μαλέκος αξίζει να το σχολιάσουμε λίγο. Είναι αν μπορεί ένας καλός ποδοσφαιριστής να γίνει και καλός προπονητής. Και είπε ο Κώστας Μαλέκος ότι αυτοί που λένε ότι δεν μπορεί ένας καλός ποδοσφαιριστής να γίνει και καλός προπονητής είναι αυτοί που δεν έπαιξαν ποτέ μπάλα. Ναι. Έχουμε παραδείγματα και καλούς παίχτες που έγιναν καλοί προπονητές. Αυτό που συμβαίνει με τον Τιμούρ Κετσπάγια είναι πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή οι απώλειες βαθμών είναι ελάχιστες. Παίρνεις μια ομάδα η οποία ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία με τα 1.002 προβλήματα που είχε και είναι εκεί 2 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Όμως η απόφαση θεωρώ ότι είχε ληφθεί από το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ήθελαν να παίζουν θεαματικό ποδόσφαιρο. Εγώ έβλεπα ότι ο Τιμούρ μπορεί να μην έπαιζε το θεαματικό ποδόσφαιρο η ομάδα του, όμως έπαιρνε το αποτέλεσμα που ήθελε. Δεν ήταν ποτέ το θέμα το αποτέλεσμα. Ήταν το θέμα της ότι αυτό που λένε είναι ότι έχασε την εμπιστοσύνη και μέσα στα αποδυτήρια, ναι. Γιατί έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και ο Τιμούρ. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι είναι εκεί το θέμα. Το ότι ο Τιμούρ δεν συμβιβάζεται με κάποια πράγματα. Και είναι και ίσως, είναι ίσως είναι αυτό που του στοιχίζει κάθε φορά. Δεν ξέρω, γιατί και στο ΑΠΟΕΛ ήταν αγκαλιά με τον τίτλο, τον διώξανε. Με τον Ολυμπιακό του έβαλε ο Μίλους. Θυμάσαι τις δυσκολίες που είχε τότε. Πήρε τον Τιμούρ ο Κόκκαλης. Τους έβαλε ο Μίλης του Champions League και αμέσως μετά τον διώξανε, γιατί και δεν είχε δεχθεί νομίζω ότι και γκόλ έχει ξεκινήσει την πορεία του Τιμούρ, όπως και να έχει. Κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Η Δερίνια λέει ένα άλλο μήνυμα, συμφώνησε με τον χι προπονητή, τον Γιώργο Κοσμά. Ψάξετε το. Από χθες έχουμε αυτή την πληροφορία, φίλε 620. Θα δούμε, αν ανακοινωθεί. Το αν συμφώνησε, δεν συμφώνησε, τουλάχιστον για την ώρα. Έγινε μια κουβέντα, αλλά θα δούμε. Επίσημα δεν υπάρχει κάτι. Θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, έλεγα για την εφημερίδα Χραυγή και το πιστόφυλλο της υγιεινός περίπατος για την Μπαρτσελόνα. Ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε, εντάξει, τουλάχιστον να έχει λίγο suspense. Ναι. Στήριξε Πέδρο Εμμάνουελ στον Απόλλωνα, είτε στην παράτηση παρά την προσπάθεια, που με ότι έχασε 93-86 από την Κάζια Ντεπ. Στην παράταση για την πρώτη αγωνιστική της φάση των ομίλων του FIFA Europe Cup. Το ΑΠΟΕΛ το πάλεψε και αυτό, αλλά δεν τα κατάφερε. Έχασε 80-75. Κίνηση για Μαρτσέλο λείπει από την Εθνική Κίνας. Απεβίωσε ο Βλάταν Τόμιτς. Θετικός έλεγχο ντόπινγκ Αουκάτοφ. Αυτός είναι στην Άρση Βαρών. Mm-hmm. Η Άρση Βαρών είναι η πιο υπόλογη, το πιο υπόλογο άθλημα στο θέμα του ντόπινγκ. Υπάρχουν πολλά κρούσματα στην Άρση Βαρών. Και όχι μόνο εκεί. Όπως... Εκεί ανακοινώνονται. Ναι. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Νίκη ίσον πρόκριση για το ΑΠΟΕΛ. Έτοιμος για άλλο ένα τεράστιο επίτευγμα στην πλούσια ευρωπαϊκή ιστορία του. Σχήμα Καραϊσκάκη στο Stade Suisse. Να κερδίσει απόψε Ολυμπιακός. Αυτό συμφέρει στο ΑΠΟΕΛ. Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης, έγινε χθες η κλήρωση για το κύπελο. Θυμίζω ότι το ΑΠΟΕΛ έχει 6 βαθμούς, έχει το απόλυτο δηλαδή. Ο Ολυμπιακός 3, η Αστάνα 1 και η Young Boys 1 βαθμό. Οπότε με νίκες απόψε Ολυμπιακός και ΑΠΟΕΛ περνούν στην επόμενη φάση. Στο πιστόφυλλο της εφημερίδας Πολίτης πιστεύουμε στον εαυτό μας. Ο Τόμας Κριστιάνσεν δεν διαλέγει ανάμεσα σε πρωτάθλημα και καλή πορεία στην Ευρώπη. Θέλει και τα δυο. Βαριά ήταν για τους νέους, 3-0 από τη Ρώμα. Σόου Μέση στη Βαρκελόνη. Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε 4-0 τη Σίτι του Πεπ Γουαρδιόλα. Μπήκαν με το αριστερό, γράφει η εφημερίδα, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Κόντρα στην ΕΦΕΣ Ολυμπιακός, στην Ευρωλίγκα. Δεν προχώρησε του Τσάβι Πασκουάλ στον Παναθηναϊκό. Απεβίωσε ο Βλάταν Τόμιτς, ο Σέρβος αγωνίστηκε σε Άρη, Ανόρθωση και ΑΕΛ, αλλά και στην Εθνική Ομάδα της Κύπρου. Αυτά και από το γήπεδο του Πολίτη, Κωνσταντίνε. Αυτά, νομίζω, θα πούμε περισσότερα
Στις 12. Στις 12. Καλημέρα σας. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Για πάνελ πολυορεθάνης, κανήκο ψήμον και πεταμαγκουμπάρε. Κόφκι σου τα πλαϊνά που πάνε να οροφεί, ό,τι πάγω και ό,τι χρώμα θέλει. Κι ώσπου να πιει έναν καφέ, εφορτωμένα. Και τούτα ούλα στο Γιαννάκη Ανδρέου. Ύστερα από τον καφέ, αν θέλω να μου πει το φεντζάνι. Να σου πει την τιμή. Για πάνελ πολυορεθάνης, Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο 25819-999. Η εταιρεία που κόφκι και λέν. Απαναγία μου. Ναι, κόφκι την και λέν τη, αν τα βρει αλλού πιο φτηνά. Τρίτη ώρα της εκπομπής μας μετά το αθλητικό παράθυρο. Στο μικρόφωνο είναι ο Κωνσταντίνος Ζήγκας, ακούτε τον Άστρα 92.8 και την πρωινή έκδοση. Συζητήσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, στις διαδικασίες για την επίλυση του Κυπριακού. Είπαμε ότι όλοι πρέπει να βλέπουν το μέλλον, υπάρχει όμως και μια ιδιόμορφη περίπτωση, είναι η περίπτωση της Αμοχώστου, για την οποία όλοι γνωρίζουμε, ιδιαίτερα για την περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης για, σε περίπτωση επιστροφής της Αμοχώστου, ένα σχέδιο δράσης το οποίο υλοποιείται ή σχεδιάζεται από το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Πανεγκατάστασης σε συνεργασία και με το Δημοτικό Συμβούλιο Αμοχώστου. Εκ μέρους του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Μεσαρίτης. Κύριε Μεσαρίτη, καλή σας μέρα. Καλή μέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τη χθεσινή σας συνάντηση με το Δημοτικό Συμβούλιο της Αμοχώστου και αν κάθε φορά αυτό το σχέδιο το οποίο υπάρχει, το σχέδιο δράσης, τη χάνει επικαιροποίησης. Θα ήθελα να πω ότι το σχέδιο τώρα επικαιροποιείται για πρώτη φορά και η επικαιροποίηση γίνεται γιατί στο πέρασμα του χρόνου γίνονται κάποιες αλλαγές στα πρόσωπα που έχουν καταγραφεί να είναι υπεύθυνα για κάποιες δράσεις στις διάφορες υπηρεσίες που συμμετέχουν. Αυτή στην ουσία είναι η επικαιροποίηση που γίνεται. Ήθελα να σας ρωτήσω, οι βασικές αρχές, οι βασικές σας προτεραιότητες σε αυτό το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Πανεγκατάστασης, ποιες είναι, να δούμε λίγο το που εστιάζεται τις πρώτες σας ενέργειες, αν γίνει επιτέλους κατορθωτό να έχουμε μια λύση και επιστροφή της πόλης της Αμοχώστου. Το γραπτό κείμενο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου όταν πάρθηκε η απόφαση για τη σύσταση του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης ήταν πολύ φιλόδοξη η προοπτική. Αυτή την στιγμή και στον χρόνο που πέρασε η προσοχή όλων των κυβερνήσεων πάντοτε ήταν στις διαπραγματεύσεις. Η επόμενη μέρα φαινόταν ότι ήταν πράγματι μια δευτερεύουσα, ετύχανε μιας δευτερεύουσας προσοχής. Η αγωνία ήταν η επίτευξη μιας συμφωνίας. Τώρα αυτό το λέω γιατί τούτο επηρέασε και την προώθηση της δικής μας δουλειάς που αφού φαινόταν τόσο φιλόδοξη εξ ανάγκης περιορίστηκε και στην πράξη όσον αφορούσε την γενικότητα οργανώθηκε στην συλλογή πληροφοριών και γενικότητα που αφορούσε όλη την επικράτεια της
Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε την κατεχόμενη είτε την ελεύθερη, περιορίστηκε στη συλλογή πληροφοριών, δηλαδή πώς θα επηρεαστεί η Κύπρος από την περίπτωση λύσης. Και η συλλογή πληροφοριών έγινε κυρίως από την περιοχή της Ιρλανδίας και με την πρόσκληση ειδικών οι οποίοι συζητούσαν μαζί μας και παρουσίαζαν τον τρόπο με τον οποίο είχαν εξελιχθεί τα πράγματα εκεί, είτε σε θέματα οικονομίας, είτε σε θέματα ενέργειας, είτε σε θέματα οδικού δικτύου κτλ. Και εμείς προχωρήσαμε σε κατάλληλες εκδόσεις, τις οποίες μάλιστα τις οργανώσαμε σε τρεις γλώσσες για να μπορούν να είναι χρήσιμες. Με αυτή είναι γενικότητα. Σε ειδικότητα η προσπάθεια μας έγινε στην Μόρφου και στην Αμόχωστο και κυρίως στην Αμόχωστο η οποία έγινε εύκολο να καταλάβει κάποιος ποια πίεση θα ασκηθεί εφόσον υπάρξει λύσεις και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση που οι αναφορές λένε ότι στην λύση η Αμόχωστος θα παραδοθεί αμέσως η κλειστή πόλη. Δεν είμαι όμως τεχνικός, απλώς θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όμως απλώς θέλω να τονίσω ότι οι σχεδιασμοί οι δικοί μας δεν αφορούν την κλειστή πόλη αλλά την ενιαία πόλη. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ανάμεσα στον κόσμο όταν συζητούμε και δεν είμαστε ούτε πολιτικοί μηχανικοί ούτε πολεοδόμοι, αυτό που ακούγεται είναι ότι για την κλειστή πόλη κυρίως της Αμόχωστου είναι δύο θέματα που θέλω να θίξω. Είναι ότι, και ακούγεται ανάμεσα στον κόσμο είναι ότι μετά από τόσα χρόνια στο τέλος μπορεί να είναι μια καλύτερη λύση να κατεδαφιστούν τα περισσότερα κτίρια και να γίνουν εκ νέου. Και το δεύτερο είναι αν υπάρχουν υποδομές σε αυτή την πόλη σήμερα, οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Είναι γνωστό ότι στη Λευκοσία, ας πούμε, και είναι προς τιμήν και του Λελού Δημητριάδη αλλά και του Μουσταφά Κιτζή, υπάρχει ένα ενιαίο αποχετευτικό σχέδιο, υπήρξαν κάποιες ενιαίες δράσεις ως υποδομές για αυτή την πόλη. Ενδεχομένως να είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τη Λευκοσία. Για την Αμόχωστο πώς είναι τα πράγματα? Ναι. Πρώτον, θέλω να σας πω έτσι κάτι που να φαίνεται και φιλικό και ανθρώπινο, ότι αναλαμβάνοντας μπήκα και εγώ με αυτή την εντύπωση ότι είναι όλα προς κατεδάφιση. Δεν είναι όλα προς κατεδάφιση. Και υπάρχουν και τρόποι προστασίας και τρόποι επιδιόρθωσης και θα έλεγα θα μπορούσε κάποιος να δει και κτίρια σε παραλιακές πόλεις της Κύπρου που έχουν ζωή ανάλογη και υπάρχουν ακόμα. Αυτό το θέμα της κατεδάφισης είναι θέμα το οποίο έχει λειτουργήσει σαν μύθος. Εμείς φυσικά έχουμε οργανωθεί στο βαθμό που στην πρώτη είσοδο θα γίνει έλεγχος ασφάλειας. Mm-hmm. Ομάδες μηχανικών, αρχιτεκτών θα ελέγξουν την κάθε οικοδομή και ο έλεγχος ασφάλειας θα είναι έλεγχος που θα πιστοποιεί εάν είναι ελεύθερη οικοδομή για να γίνεται είσοδος. Δηλαδή να μπορεί ο ιδιοκτήτης ή οποιοδήποτε άλλος επισκέπτης να μπει χωρίς να υπάρχει φόβος για την
να συμβεί οποιοδήποτε. Κάτι αντίστοιχο το οποίο συμβαίνει μετά από σεισμούς ή κάποιες άλλες θεομηνίες, τις οποίες περνάνε κάποιοι, βλέπουμε τουλάχιστον στις τηλεόρασεις, περνάνε κάποιοι δήμονες. Στο σεισμό είναι λίγο διαφορετικό. Εκεί είναι εάν μπορεί να επιδιορθωθεί ή όχι. Εδώ είναι εάν μπορεί να μπεις ή όχι. Μάλιστα. Διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την συναισθηματική ανάγκη. Σκεφτείτε να γίνει η αποχώρηση των στρατευμάτων, να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό, να πάει όλος έξω από το σπίτι του και να του πούν δεν μπορείς να μπεις μέσα γιατί είναι επικίνδυνο να πέσει πάνω σου. Ναι. Είναι ένα θέμα όντως. Ναι, και το οποίο βρίσκουμε ακραίο να λεχθεί, αλλά πρέπει να γίνει αυτός έλεγχος. Το δεύτερο που θα ακολουθήσει είναι η λογική των επιδιορθώσεων με βάση την λογική της βιωσιμότητας. Αν η επιδιόρθωση είναι λογικό να γίνει ή όχι. Αλλά πιστέψτε με ότι πολλά από τα κτίρια μπορούν να δεχτούν επιδιορθώσεις. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι επιδιορθώσεις πλέον είναι μια εργασία που πρέπει να κωδικοποιηθεί και πρέπει να εξασφαλίζονται άδειες καταλληλότητας, κάτι που δεν υπάρχει τώρα στο σύστημα στις ελεύθερες περιοχές. Δηλαδή δεν αδειοδοτείς για επιδιορθώσεις, και ενώ στην αμόχωστο πρέπει να γίνεται έλεγχος ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, αν οι επιδιορθώσεις έχουν γίνει σωστά, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αδειοδότηση ότι η οικοδομή πλέον θα βρίσκεται σε λειτουργία. Κύριε Μεσαρέτη, αν υποθέσουμε ότι η οικονομική πτυχή της όλης, μιλάμε πάντοτε υποθετικά ότι λύνεται το Κυπριακό, επιστρέφεται η αμόχωστος, αφού μιλάμε για την αμόχωστο, και βρεθούν και οι πόροι για να γίνουν όλα αυτά που λέτε, πόσο καιρό θα πάρει η επιδιόρθωση και η αποκατάσταση, αν θέλετε, της λειτουργίας της πόλης, για να είναι λειτουργήσιμη αυτή η πόλη? Ναι, επειδή έχετε πει και για τις υποδομές, πρέπει να αντιληφθείτε ότι οι υποδομές δεν υπάρχουν πλέον. Έχουν τεθεί εκτός προδιαγραφών. Και δεύτερον, έχουν μπλοκαριστεί οτιδήποτε βρίσκεται. Σε αυτή τη διαδικασία την οποία μας έχετε περιγράψει, ότι μπήκατε μέσα, έχετε δει και έχει αλλάξει και η δική σας η άποψη ότι μπορούν τα περισσότερα των κτιρίων να επιδιορθωθούν. Έχετε οποιασδήποτε επαφές με εμπειρογνώμονες και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα? Όχι. 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 Εντάξει, υπάρχουν. Έχουμε συνεργασία με το επιμελητήριο. Το τεχνικό επιμελητήριο των μηχανικών. Όμως για αυτή τη συγκεκριμένη επιτροπή η οποία υπάρχει, το συμβούλιο το οποίο υπάρχει, δεν συμμετέχουν ούτε ως παρατηρητές ή σύμβουλοι κάποιοι Τουρκοκύπριοι, εν πάση περιπτώσει. Όχι. Μάλιστα. Συμμετέχουν λόγω της ευαισθησίας του θέματος, βεβαίως. Ναι, δεν... του θέματος. Ναι. Τώρα, συμμετέχουν όμως μονάδες οι οποίες εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Μάλιστα, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό και ενδεχομένως να είναι και πιο ενδεδειγμένη λύση σε αυτή την περίπτωση. Ξένοι εμπειρογνώμονες πέραν από τους Ιρλανδούς, τους οποίους μας είχατε και Γερμανοί από το Βερολίνο. Να πάμε λίγο και στο θέμα της χθεσινής σας συνάντησης με το Δημοτικό Συμβούλιο και να δούμε και ποια είναι η σχέση του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης με τους οργανωμένους φορείς της Αμοχώστου πλέον. Ναι, θα ήθελα να πω ότι σας έχω περιγράψει θέματα που αφορούν τις οικοδομές, όμως η δουλειά επεκτείνεται πλέον και στο οργάνωση της ανάπτυξης της Αμοχώστου, πώς η Αμοχώστος θα αναπτυχθεί σαν πόλη, πώς θα αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι η βόρεια
πλευρά έχει προχωρήσει με ένα τρόπο που μάλλον είναι αρνητικός, ενώ η Νότια έχει μείνει παγωμένη και μάλλον θα έχει ευκαιρίες πλέον να οργανωθεί πιο σωστά. Οι υποδομές, όπως έχετε αναφέρει, που λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν είναι γνωστός, ενώ στην νότια πλευρά πρέπει να γίνουν και θα γίνουν νέες, σύγχρονες, και πώς θα προωθηθούν, με ποιο όραμα θα η πόλη θα σταθεί και θα στοχεύσει για το, για το μέλλον, αφού της δίδεται αυτή η, αυτή η ευκαιρία. Επίσης, το γεγονός ότι η πόλη έχει καταγράψει ιστορικά μια φοβερή μνήμη, τραγική αλλά δραματική, είναι μια δουλειά η οποία πρέπει να αποκτήσει καταγραφή επιστημονική και τόσο σε κτηριακή λογική, όσο και σε μνήμη των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων, και να βρεθεί τρόπος αυτή η μνήμη να διαφυλαχτεί για να αποτελέσει και βάση για τον ίδια την κοινωνία, αλλά και ένα τρόπο παρουσίασης της ταυτότητας της πόλης για το μέλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι το ίδιο, ας πούμε, ένα παράδειγμα συμβαίνει στο Βερολίνο. Όταν πάτε στο Βερολίνο, όλη η τραγικότητα, η χιτλερική και του πολέμου είναι εκεί και την βλέπεις, δεν έχει κρυφτεί. Και άρα ο επισκέπτης βλέπει την διαφορά που έχει αυτή η πόλη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Γιατί μιλάμε για μια πόλη η οποία είχε την ιστορία της, είχε τους ανθρώπους της. Δεν μιλάμε για ένα θέρετρο, παραδείγματος χάρη, όπως έχει γίνει στην Ισπανία, το οποίο γκρεμίζεται ένα θέρετρο για να χτιστεί με νέες υποδομές από την αρχή. Εδώ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν πάμε να χτίσουμε ένα ακόμα πρωταρά. Μιλάμε για την πόλη της Αμοχώστου. Είναι μια μνήμη, όπως είπα, και η οποία είναι τραγική, αλλά έχει ένα δράμα το οποίο αξίζει και πρέπει η πόλη να το οργανώσει ως ταυτότητα και να το παρουσιάζει στα χρόνια που θα έρχονται, τόσο στους πολίτες της όσο και στους επισκέπτες. Άρα η οποιαδήποτε μελέτη ή ενέργεια η οποία γίνεται από το δικό σας το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε συνεργασία και με τους οργανωμένους φορείς, με τον Δήμο. Θα ήθελα να πω ότι όλα τούτα θα πρέπει σε αντιστοιχεία να τα αντιλαμβανόμαστε, έτσι αν το πω απλά, ότι εμείς λειτουργούμε ως τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αμοχώστου. Αυτό δίνει όλη την εικόνα ακριβώς το πώς δράτε. Κύριε Μεσαρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ελπίσουμε ότι η λύση θα είναι σύντομα και ότι σύντομα επίσης αυτή η τεχνική υπηρεσία θα ξεκινήσει δουλειά όχι επί χαρτού αλλά επί τόπου εκεί στην όμορφη την Αμοχώστου μας. Καλή σας μέρα, κύριε Μεσαρίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Και φαίνεται τουλάχιστον όσον αφορά την Αμόχωστο, σε αυτό το θέμα προχωρούν τα πράγματα. Ο καφές σου, η δουλειά σου, η ενημέρωσή σου. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Συζητούσαμε λοιπόν με τον κύριο Νίκο Μεσαρίτη για τις δράσεις που θα αναλάβει το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης στο Αμόχωστο σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού.
Μας εξήγησε ότι δρούν ως τεχνική επιτροπή του Δήμου, ουσιαστικά, αυτοί οι τεχνοκράτες. Καταρτίζουν σχέδια, αλλά θα είναι και έτοιμοι όταν με το καλό λυθεί και αν λυθεί το Κυπριακό και επιστρέψουμε πίσω στους τόπους μας. Έχουμε ένα βουλευτή αμοχώστου, ένα αλυσιώτη στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο Νίκος Οκέτσιρος. Κύριε Γιατσίρ, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Δεν θα συζητήσουμε, Νίκο μου, για την αμόχωστό μας. Είναι πάντα επιθυμία. Δεν άκουσα, δεν άκουσα τον κύριο Μεσαρίδη. Είναι πάντα επιθυμία. Αλλά με πολύ ικανοποίηση ακούω το δικό σου σχολείο, ότι γίνονται σκέψεις, γίνονται σχόλια. Γίνονται γιατί... σχόλια, γίνονται έρευνες, γίνονται μελέτες. Μάλιστα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο πόθος των αμοχωστιανών είναι τόσο μεγάλος που ειλικρινά σου λέει, ό,τι και να συμβεί, ακόμη και ερήπια να είναι η πόλη. Όταν ανοίξει με το καλό, όταν έρθει εκείνη η ώρα και ανοίξει με το καλό, θα πλημμυρίσουν τα παρούσα με κόσμο. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Μεσαρίδης, ότι υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο μπορεί κάποιος να μπει μέσα. Όχι να μπει να εγκατασταθεί, να μπει για να το δει. Τα περισσότερα κτίρια, τα περισσότερα κτίρια είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι σε διορθώσιμη κατάσταση, να το πούμε καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της δικής μας της κουβέντας που θέλω να κάνουμε είναι για την δική μας την αποδότη πλευρά και τι γίνεται με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. Είχαμε χθες ένα θέμα και στην εφημερίδα Χαραυγή με το τι γίνεται και πώς ο κηδεμόνας των τουρκοκυπριακών υπηρεσιών παραχωρεί ή δεν παραχωρεί κάποια τεμάχια γης, ιδιαίτερα για την περιοχή του Μακένζη. Το θέμα μας σήμερα δεν είναι το Μακένζη. Το θέμα μας είναι οι άκληροι γεωργοί μας, οι οποίοι απευθύνονται στον κηδεμόνα ή στις επαρχιακές διοικήσεις για να πάρουν ένα κομμάτι γης, να μπορούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Απλώς να σημειώσω εδώ, Νίκο Κετρή, ότι κάποτε μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση σε μια από αυτή που λέμε ακριβή περιοχή της Λακατάμιας, που ήταν πλημμυρισμένη από νεόδμητες κατοικίες, πλουσιόσπιτα που λέμε, και στη μέση ένα τεράστιο άδειο οικόπεδο, στο οποίο ένας φίλος μας, συμπατριώτης μας, ένας φίλος καραφιώτης, τον έβλεπα κάθε μέρα γη να καλλιεργεί αυτό το χωράφι. Όταν τον ρώτησα, γιατί ρε φίλε, κάθεσαι και ασχολείσαι να καλλιεργείς, έχεις εδώ τόσα εκατομμύρια αυτό το οικόπεδο. Γιατί το καλλιεργείς, δεν το κάνεις οικόπεδα, γιατί δεν χτίζεις κάτι. Η απάντηση ήταν, δεν είναι δικό μου γέμο. Είναι τουρκοκυπριακό και η δουλειά μου είναι να το καλλιεργώ μέχρι να έρθει ο ιδιοκτήτης του πίσω. Μάλιστα. Και θέλω να ξεκινήσω. Ο καραφιώτης απάντησε με τον τρόπο που πρέπει να απαντούν όλοι όσοι επιθυμούν να έρθει εκείνη η ώρα να πάνε πίσω στα σπίτια τους. Που γνωρίζουν ότι αυτός ο κλήρος δόθηκε στους προσφύγες για να μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν. Δυστυχώς, αυτά τα οποία σε αυτούς τους τελευταίους μήνες που είμαι και στην Επιτροπή Προσφύγων, που ασχολούμαι με το θέμα λίγο περισσότερο από ό,τι στη δημοσιογραφία, βλέπουμε πράγματα και θαύματα, Κωνσταντίνε. Το τι πάρτι έχει γίνει. Από τον καιρό τότε που άρχισαν να δίνονται οι κλήροι, οι τουρκοκυπριακοί, κάποιες κατοικίες, κυρίως στη Λάρνακα, στην Πάφο, στη Λεμεσό, τις έχουν πάρει τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τις χρησιμοποιούν ως εξωγικές και δεν αναφέρομαι σε αυτές τα Αγιανήσια, τις οποίες έχουν δώσει πολλά λεφτά οι άνθρωποι για να τις ανοικοδομήσουν. Αναφέρομαι σε κάποιες τις οποίες επιδιορθώνουν με έξοδα δικά του οι επαρχιακές διοικήσεις για να υπάρχουν εκεί τα σπίτια αυτά. Και ίσως λέω, αλλά γνωρίζω πράγματα, τα κρατούν κάποιοι χωρίς να τα δικαιούνται. Υπάρχουν και κλήροι και εκεί γίνεται το μεγάλο πάρτι. Ξέρετε ότι, και θα σου το πω, γιατί στην επαρχία Λάρνακας ακούω πράγματα τα οποία δεν θέλω να πιστέψω. Ετοιμάζω γραπτή καταγγελία για πολλά πράγματα τα οποία έχω μάθει, τουλάχιστον να δοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνηθούν. Όπως? Όπως για παράδειγμα, δόθηκε κλήρος σε ζευγάρι νέων γεωργών, μπήκαν μέσα για να αρχίσουν οι άνθρωποι να καλλιεργούν αυτόν τον χωράφι, αυτόν τον κλήρο για να δραστηριοποιηθούν ως νέοι γεωργοί. Και ένας από τα εγγόνια αυτών που πήραν τους κλήρους αντέδρασε πάρα πολύ έντονα και ξαφνικά τους ειδοποίησαν οι αρμόδιες αρχές μετά από αυτή την αντίδραση ότι δεν θα πάρουν τον κλήρο γιατί θύμωσε ο κύριος Τάδε που είναι μέλος της Επιτροπής και θα ξαναπάνε στην Επιτροπή για να τους δώσουν άλλον κλήρο. Μα ποιος κάνει κουμάντο.
Και δεν αναφέρομαι στον εκπρόσωπο του κυρεμόνα, τον κύριο Οικονομίδη, ο οποίος γνωρίζω πολύ καλά ότι έχει πολύ έντονες απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν το λέω για να το σουμαλίσω, γιατί συζήτησα το θέμα μαζί του. Έχει πολύ έντονες απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα, όχι την περίπτωση, το θέμα των κλήρων. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, δόθηκαν κλήροι σε κάποιους, σταμάτησαν φυσιολογικά και λόγω της παρόδου του χρόνου να χρησιμοποιούν. Κάποιοι μπορεί να πέθαναν, Κωνσταντίνε. Μπορεί να πέθαναν ή για κάποιο λόγο. Μπορεί να γέρασαν, αν μην μπορούν. Ακριβώς. Πήγαν τα ρεδιά του. Μπορεί να δουλεύουν ω γεωργοί που δεν δικαιούνταν, έπρεπε να κάνουν αίτηση. Πρέπει να γίνει εκ νέου αίτηση από τον δικαιούχο. Ακριβώς. Μετά μπήκαν και τα εγγόνια, ίσως. Και σήμερα συμπεριφέρονται ως κληρονόμοι κάποιοι όμως αυτοί. Ως κληρονόμοι και κάποιοι τα υπενοικιάζουν, να ξέρεις, ε. Mm-hmm. Όλα αυτά υποσχέθηκε ο κύριος Οικονομίδης όταν ήρθε στην Επιτροπή Προσίων ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φέρει ολοκληρωμένο σχέδιο, ολοκληρωμένη μελέτη, ολοκληρωμένο πλάνο. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα πράγματα. Και ξέρεις, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πέραν αυτό των κληρονόμων εντός εισαγωγικά. Από πού και ως πού οι Δήμοι και οι τοπικές αρχές να εκμεταλλεύονται τουρκοκυπριακές περιουσίες και να εισπράττουν. Οι τουρκοκυπριακές περιουσίες είναι για να κάνουν έσοδα οι τοπικές αρχές ή όταν αποφασίστηκε να παραχωρηθούν σε πρόσφυγες ήταν για να μπορέσουν οι πρόσφυγες να επαναδροστηριοποιηθούν. Εκεί είναι οι κανονισμοί, εκεί είναι οι νομοθεσίες. Επιτρέπεται στη Λάρνακα, για παράδειγμα, και στην Πάφο γνωρίζω ότι συμβαίνει αυτό. Ολόκληρες εκτάσεις να έχουν γίνει χωρίς στάθμευση και να έχουν ανθρώπους εκεί να εισπράττουν στον αναλώναν τα Σάββατα για να καρπώνεται ωφέλη των Δημαρχείων. Με το Μακέζι έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση τώρα. Οπωσδήποτε. Άνθρωποι έχουν κάνει επενδύσεις και αυτά πρέπει να τα δούμε μια άλλη διαφορετική, εξαιρετικά διαφορετική περίπτωση. Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω για αυτήν την περίπτωση του Μακέζι, αποστέλλεται σήμερα επιστολή απαντητική από τον Δήμο Λάρνακας και θα ζητείτε συνάντηση. Ίσως θα το συζητήσω και λίγο με την πρόεδρο της Επιτροπής Προσφύγων, την κυρία Κουκουμά, ίσως θα πρέπει να το δούμε και στην Επιτροπή Προσφύγων το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο θέμα. Αποστέλλετε επιστολή από τον Δήμο Λάρνακας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, φαντάζομαι. Προς τον κυρεμόνα, ναι, τον Υπουργό Εσωτερικών, με την οποία θα ζητείτε συνάντηση, εξ όσων έχω μάθει, για να διευκρινιστούν κάποιες λεπτομέρειες, να ζητηθεί κάποια παράταση, να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να γίνει μια ορθολογιστική διακήρυξη. Με σχεδιασμό για σωστή ανάπτυξη της περιοχής. Υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα, Κωνσταντίνο, τα οποία χρήζουν μελέτης. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη πετάσεις τον κόσμο έξω και δημιουργείς πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θέλεις να επιλύσεις. Να προσπαθήσουμε να μην δημιουργήσουμε επίσης προβλήματα στην ανάπτυξη της περιοχής και να στραγγαλίσουμε πάλι τη Λάρνακα. Είμαι βουλευτής αμοχός του. Ζούμε όμως στη Λάρνακα, στην οποία διαβιούν το 50% των κατοίκων της. Είναι ψηφοφόροι αμοχώς του. Νοιαζόμαστε και για τη Λάρνακα και αυτό πρέπει να μας το αναγνωρίσουν κάποιοι τουλάχιστον εμάς που γεννηθήκαμε εκεί. Εμείς θέλουμε, Κωνσταντίνα, να λυθούν όλα τα προβλήματα, να μπουν κάτω. Ένα προς ένα είναι δυνατό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα χρόνου. Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε και Σαββατοκυρίακα και αργίες και θέλει ας κλείσει η Βουλή, θέλει ας ανοίξει η Βουλή. Εκεί για να λυθούν όλα τα προβλήματα. Αλλά δίκαια, όχι ο καθένας που νομίζει ότι μπορεί να παρεμβαίνει στο ρόλο της οποιασδήποτε επιτροπής για τους κλήρους ή για τις τουρκοκυπριακές κατοικίες να νομίζει ότι ακόμα μπορεί να συνεχίσει να κάνει το πάρτι. Ελπίζω ο κύριος Οικονομίδης, όπως διακήρυξε στη Βουλή ο εκπρόσωπος του Κυδεμόνα, που χειρίζεται τον τελευταίο καιρό τα θέματα, να συνεχίζει να τα χειρίζεται έτσι για να επιληθεί επιτέλους αυτό το θέμα. Νίκο Κέτρο, θα αναμένουμε και τις δικές σας ενέργειες και να δούμε και την επιστολή του Δήμου προς τον Κηδεμόνα. Θα αναμένουμε και τις δικές σας ενέργειες στην Επιτροπή Προσφύγων. Αρκετοί ακροατές ζητούν μέσω των μηνυμάτων που στέλνουν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Να πούμε ότι. Να ξέρετε πώς θα είναι μετά από αυτή την παρέμβαση, Κωνσταντίνε, πολλοί θα με πάρουν. Που δεν θα τους αρέσουν αυτά που είπα. Κάποιοι δεν θα τους αρέσουν αυτά. Δεν με νοιάζει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς. Έχω αποφασίσει από την αρχή ότι θα λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να τη λέω. Κάποιοι από αυτούς τους κληρονόμους. Ξέρω τι λέω. Δεν με νοιάζει.
οι πελατειακές σχέσεις να ξέρουν ότι μαζί μας να τελειώσουν. Το δίκαιο πρέπει να επικρατήσει και για το δίκαιο θα δουλέψουμε. Νίκο Κέτσιρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τηλέφωνο Καλησπέρα. Το τηλέφωνο του κύριου Κέτσιρου μπορείτε να το βρείτε από το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Έγιναν σοβαρές καταγγελίες από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ για το θέμα των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Έφτασε ήδη η ώρα και για το Δελτίο Ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο Ζένιο που ήταν στο μικρόφωνο, την Αργυρό Κωνσταντίνου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Σπύρο Σωτηρίου που είναι έτοιμος για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας μέρα. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το νέο BMW X1, το πραγματικό SUV.